Η κατάσταση στην υγεία εν μέσω πανδημίας είναι ένα θέμα που έχει αναδειχθεί και κυριαρχεί φυσικά στην επικαιρότητα, αλλά στη ζωή και στην καθημερινότητά μας, στην καθημερινότητα των λαϊκών οικογενειών, και η αγωνία, αλλά και ο τρόπος αντιμετώπισής της. Θα ξεκινήσω με τον, να πούμε ότι έχουμε καλεσμένους το Σταμάτη Φίλιππη, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο της Άμμου. Από την Κρήτη έχουμε τον Δημήτρη Βρύσαλη, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων στο ΠΑΓΝΗ, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης. Από την Αθήνα έχουμε τον Γιώργο Σιδέρη, αντιπρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Αττικόν, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ. Και έχουμε και την Λίθη Σημεωνίδου, η οποία είναι βιοπαθολόγος και επιλέχθηκε και το συγκεκριμένο νησί, θα τα πούμε και στη συνέχεια, καθώς είχαμε τη μεταφορά του μοριακού αναλυτή από το νησί στην Αθήνα. Να ξεκινήσουμε με τον Σταμάτη Φιλιππή. Έχουμε η εικόνα που καταγράφεται όλο το τελευταίο διάστημα και όχι μόνο. Είναι οι σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό, σε εξοπλισμό, σε μηχανήματα, ακόμα και σε μέσα ατομικής προστασίας στα νοσοκομεία. Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο της ΣΑΜΟ? Γεια σας και από μένα. Γεια σας από τη ΣΑΜΟ. Η κατάσταση που επικρατεί στο μοναδικό νοσοκομείο της ΣΑΜΟ, που εξυπηρετεί όχι μόνο το νησί της ΣΑΜΟ, αλλά την Ικαρία και τους Φούρνους και μέρος μικρών νησιών από τα Δωδεκάνησα, και εδώ είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τα μικρά νησάκια, αλλά βεβαίως και για τα μεγάλα και για το κύριο νησί της ΣΑΜΟ, είναι η ελλείψη σε ανθρώπινο δυναμικό και σε όλα αυτά που είπατε, σε υλικοτεχνική υποδομή, σε αναλώσιμο υλικό και σε μέσα ατομικής προστασίας κυρίως. Η κατάσταση είναι η ίδια, παραμένει μάλλον η ίδια και απαράλλακτη με όλα τα προηγούμενα χρόνια, με όλη την προηγούμενη περίοδο που δεν είχαμε την πανδημία. Προσωπικό που λιγοστώ, τα τμήματα του νοσοκομείου όλα, μα όλα, λειτουργούν κάτω από το όριο ασφαλείας και βεβαίως λείπουν σημαντικές ειδικότητες γιατρών. Λείπει από το νοσοκομείο πνευμονολόγος και μιλάμε για κορονοϊό, μιλάμε για εποχική γρήπη, μιλάμε για ασθένειες που πλήττουν, από ό,τι λένε οι ειδικοί, οι επιστήμονες, κυρίως το αναπνευστικό σύστημα. Δεν υπάρχει πνευμονολογική κλινική στο νοσοκομείο της ΣΑΜΟ. Μιλάμε για λιγοστά κρεβάτια στη ΜΕΡ. Λιγοστά κρεβάτια στη ΜΕΡ. 6 έχουν ανοίξει, έχουν και κρεβάτι για κορονοϊό, αλλά το προσωπικό δεν καλύπτει, δεν φτάνει να καλύψει ούτε τα 3 από τα 6. Άρα αυτό που ακούμε και αυτό που ακούμε για αύξηση των κλινών στις ΜΕΡ, δεν ξέρω κατά πόσο είναι πραγματικό ή είναι πλασματικό. Αν πάρω παράδειγμα από το νοσοκομείο μας, από το νοσοκομείο της ΣΑΜΟ, είναι πλασματικό. Μιλάμε για μια ανύπαρκτη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Θα τα πούμε παρακάτω, κύριε Φιλιππή, αυτά. Το θέμα είναι ότι έχουμε μια εικόνα απαξίωσης, όπως και σε όλη την Ελλάδα, στις δημόσιες δομές υγείας. Κυρία Σημεωνίδου, η Σύρος ήρθε στην επικαιρότητα με αφορμή τη μεταφορά του μοριακού αναλυτή. Είχε ένα μοριακό αναλυτή το νησί, εξυπηρετούσε ό,τι τις ανάγκες που υπήρχαν εκεί, εκτιμήθηκε από την κυβέρνηση ότι πρέπει να μεταφερθεί στην Αθήνα και σε εσάς να έρθει ένας με μικρότερες δυνατότητες, από ό,τι διάβασα. Τι μας δείχνει αυτή η κίνηση εκ μέρους της κυβέρνησης? Καταρχήν, πριν ξεκινήσω την κουβέντα, μία μικρή διόρθωση για την ακρίβεια. Είμαι βιοχημικός βιοτεχνολόγος, όχι γιατρός βιοπαθολόγος. Για την αποφυγή παρεξηγήσεων. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι το αρχικό σχέδιο που παρουσιάστηκε και σε μένα, που προσελήφθη ένα μήνα πριν ως επικουρικός βιολόγος για το νοσοκομείο, αλλά και στην τοπική κοινωνία, ήταν ότι με τον αναλυτή τον αρχικό που είχε έρθει στο νοσοκομείο της Σύρου και σκεπτόμενοι το γεγονός ότι είναι το νοσοκομείο που εξυπηρετεί όχι μόνο τη Σύρου αλλά συνολικά τις Κυκλάδες, διότι είναι το μόνο νοσοκομείο που έχει δυνατότητα αεροδιακομιδών
και υπάρχει και μονάδα αυξημένης φροντίδας, η ΣΥΡΟΣ θα λειτουργούσε, το Γενικό Νοσοκομείο ΣΥΡΟΣ θα λειτουργούσε ως ένα νοσοκομείο που θα μπορούσε να εξυπηρετεί όχι μόνο το νησί, αλλά γενικότερα τις Κυκλάδες όσον αφορά την έγκαιρη, έγκαιρα αποτελέσματα, ώστε τις Κυκλάδες ακριβώς να μπορούν να έχουν άμεσα, γρηγορότερα αποτελέσματα όσον αφορά τις εργαστηριακές εξετάσεις για το COVID. Αυτός ήταν ο αρχικός σχεδιασμός που μας παρουσιάστηκε. Ξαφνικά η απόφαση πάρθηκε εν μία ανοιχτή. Το νοσοκομείο έμεινε χωρίς αναλυτή, με την αιτιολογία ότι δεν αξιοποιήθηκε αρκετά, ότι δεν βόλευε η ενδοκυκλαδική διασύνδεση, πράγματα τα οποία κατά τη δικιά μου εκτίμηση δεν μπορούν να σταθούν στην κουβέντα, διότι οι ίδιοι στήσαν αυτό το εργαστήριο ξέροντας την ενδοκυκλαδική διασύνδεση των νησιών. Και αυτή τη στιγμή ουσιαστικά υπάρχει μια υποβάθμιση του ρόλου που μπορεί να παίξει το συγκεκριμένο νοσοκομείο στην ευρύτερη περιοχή των Κυκλάδων, διότι όπως καταλαβαίνετε, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας αναλυτής ο οποίος μπορεί να εξυπηρετήσει μόνο τα επίγοντα περιστατικά του νοσοκομείου, ούτε καν το συνολικό αριθμό διαγνωστικών τεστ που πραγματοποιούνται στο Γενικό Νοσοκομείο ΣΥΡΟΥ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, στο πόσο γρήγορα οι νησιώτες μπορούν να έχουν ένα αποτέλεσμα, στο πόσες μέρες χρειάζεται να μένουν σε καραντίνα μέχρι να μάθουν αν τελικά είναι θετικοί ή αρνητικοί, μέχρι να ξέρουν τέλος πάντων τι συμβαίνει με την υγεία τους. Μάλιστα. Κύριε Βρύσανη, η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι αντιμετωπίζει τα προβλήματα του προσωπικού με προσλήψεις που ανακοίνωσε πρόσφατα σχετικά. Το αν προχώρησαν ή όχι, έχουμε μία σειρά προβλήματα. Αν καλύπτουν τις ελλείψεις που υπήρχαν προ-πανδημίας και αν επαρκούν για τις αυξημένες ανάγκες εν μέσω πανδημίας. Παρόλες τις προσπάθειες που κάνει η κυβέρνηση να παρουσιάσει ότι ενισχύει το σύστημα υγείας, η εμπειρία που έχουμε από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι ότι οι όποιες προσλήψεις έρχονται να καλύψουν τα κενά πριν τον κορονοϊό. Και με τον κορονοϊό και αν θέλετε και τη μετατροπή του νοσοκομείου σε νοσοκομείο επί της ουσίας κορονοϊού, η νέα ανάπτυξη κάποιων τμήματων έρχεται να καλύψει τρύπες και ουσιαστικά να μπαλώσει κάποια νέα τμήματα που έχουν δημιουργηθεί. Να σας πω μόνο ενδεικτικά ότι την ίδια ώρα που η κυβέρνηση λέει ότι φέρνει επικουρικό προσωπικό, την ίδια ώρα που τα νοσοκομεία, από το δικό μας νοσοκομείο, έχουν αποχωρήσει για διάφορους λόγους 50 μόνιμοι εργαζόμενοι. Και δεν είναι μόνο το ποσοτικό στοιχείο, είναι και το στοιχείο της εμπειρίας αυτού του προσωπικού που φεύγει και την ίδια ώρα τα νέα παιδιά που έρχονται να δουλέψουν είναι χωρίς εμπειρία και μπαίνουν στη μάχη, αν θέλετε, με τα λιγότερα δυνατά εφόδια. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχε στην παθολογική κλινική ο πιο παλιός νοσηλευτής ήταν συμβασιούχος του ενός χρόνου και άλλοι δύο νοσηλευτές ήταν των δύο ημερών. Που ρωτούσαν οι συνάδελφοί μας τα βασικά πράγματα, γιατί προφανώς οι ίδιοι δεν ευθύνονται για τις ελλείψεις που υπάρχουν σήμερα στο σύστημα υγείας. Να πω το δεύτερο, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι λίστες αναμονής ακριβώς λόγω της έλλειψης προσωπικού, της έλλειψης υποδομών, έχουν εκτιναχθεί. Μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο από τις 4.500 αριθμό ασθενών που περιμένανε το Μάρτιο να χειρουργηθούν, έχει πάει 5.500 μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και για όλη την Κρήτη είναι πάνω από 10.500 κόσμος που περιμένει να χειρουργηθεί. Ουσιαστικά κάποιοι θα πεθάνουν και δεν θα τα έχουν χειρουργηθεί. Την ίδια ώρα οι λίστες αναμονής σε ιατρία εξειδικευμένα, γιατί μιλάμε για Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο όπως το Ιατρείο Ύπνου, 2 χρόνια είναι και 3 χρόνια η αναμονή. Και την ίδια ώρα υπάρχει αναμονή αυτή τόσο μεγάλη, γιατί δεν υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό για να μπορέσει να καλύψει αυτό το ιατρείο, λέω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Και ταυτόχρονα όλη αυτή η προετοιμασία που ισχυρίζεται η κυβέρνηση ότι έχει κάνει, όχι μόνο δεν έχει αφανεί σε εμάς, αλλά την ίδια ώρα είμαστε και σε χειρότερη θέση σε αρκετά στοιχεία. Μόνο να πω το εξής, αυτή τη στιγμή η έλλειψη σε γάντια και μάσκες είναι τεράστια. Μας καταγγέλαν οι εργαζόμενοι μόλις και χτες ότι τα γάντια της μιας χρήσης τα πλένουν για να τα ξαχρησιμοποιήσουν. Οι μάσκες αυτές οι χειρουργικές που η κυβέρνηση επικαλείται ότι θα πρέπει να τις φοράμε ειδικά στο Ηράκλειο τώρα και στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και Χανίων λόγω του lockdown, τις χρησιμοποιούμε 1 και 2 μέρες
και πολλές φορές οι ίδιοι εργαζόμενοι τις αγοράζουν. Άρα μιλάμε ότι ουσιαστικά το σύστημα υγείας όχι μόνο δεν προετοιμάστηκε, αλλά ουσιαστικά προσαρμόστηκε στο δυνατόν λιγότερο κόστος. Και αυτό το πληρώνουν σήμερα οι κριτικοί, οι Ηρακλειώτες και όλοι οι Έλληνες που έρχονται και στα τμήματα επειγόντων περιστατικών και άνθρωποι που έρχονται, αν θέλετε, να κάνουν ιχνηλάτιση στα νοσοκομεία, γιατί οι περίφημες κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ τις ψάχνουμε και δεν τις βρίσκουμε, γιατί τα περίφημα ιατρικά πρωτόκολλα και τα θεραπευτικά πρωτόκολλα έχουν γίνει, όχι λάστιχο, σφεντόνα έχουν γίνει, να το πω έτσι λίγο χαρακτηριστικά για να χαλαρώσουμε λίγο την κουβέντα. Ακριβώς γιατί όλα αυτά οδηγούν, όλα αυτά είναι προσαρμοσμένα σε μια λογική του δυνατόν λιγότερου οικονομικού και προσωπικού και κόστους. Κύριε Σιδέρη, ένα σχόλιο για αυτή την κατάσταση που μας περιγράφουν από τις διάφορες γωνιές της Ελλάδας, αλλά και για τη στάση της κυβέρνησης, η εικόνα δηλαδή ότι μεταφέρονται μηχανήματα από τον ένα τόπο στον άλλο. Δεν υπάρχουν ΜΕΘ, δεν υπάρχουν ατομικά μέσα προστασίας για το προσωπικό και φυσικά για τους ασθενείς και για την υπόλοιπη κοινωνία. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση έχουμε να μας λέει ξανά και ξανά ότι είναι ζήτημα ατομικής ευθύνης. Έτσι είναι. Εμείς λέμε ότι υπάρχει μια ατομική ευθύνη του καθενός μας στα μέτρα προστασίας που πρέπει να πάρει. Αυτή είναι αδιαμφισβήτητη. Αυτό που όμως δεν γίνεται να υποκατασταθεί και το φωνάζουμε με όλη μας τη δύναμη από την πρώτη μέρα είναι η συλλογική, η κρατική ευθύνη, ειδικά για αυτό το μεγάλο θέμα της υγείας. Να δώσουμε κάποια στοιχεία από την αρχή της πανδημίας μέχρι σήμερα που αφορούν όλη τη χώρα για να καταλάβουμε γιατί τάξεις μεγεθών μιλάμε. Όσον αφορά το θέμα των προσλήψεων, επειδή ξέρετε γίνονται πάρα πολλές τηλεοπτικές προσλήψεις και από αυτή την κυβέρνηση και από την προηγούμενη, αλλά τα νούμερα είναι αδιάψευστα. Τι λένε τα νούμερα? Λένε ότι εάν και εφόσον έχουν ισχύουν και αυτά που έχει δώσει το ίδιο το Υπουργείο, ότι έχουν προσληφθεί 4.729 συνάδελφοι σε όλη τη χώρα για όλες τις ειδικότητες. Όλοι, μα όλοι είναι επικουρικοί και οι 450 από αυτούς είναι γιατροί. Ξαναλέω, 4.729 με κενές οργανικές θέσεις 30.000. 450 γιατροί με κενές... Ακριβώς. 450 γιατροί με κενές οργανικές θέσεις 6.000. Δεύτερο στοιχείο. Πόσες είναι αυτές οι περιβόητες ΜΕΘ? Αυτές οι περιβόητες ΜΕΘ που μας λένε συνέχεια ότι τις αυξάνουν, τις επεκτείνουν, έρχονται οι δωρητές, όλο οι δωρητές έρχονται και ΜΕΘ δεν ανοίγει. Η ΜΕΘ αυτή τη στιγμή που διατίθεται για τον κορονοϊό με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, βάζοντας μέσα και τις ιδιωτικές ΜΕΘ που μισθώνει το κράτος με 1.600 ευρώ τη βραδιά. Ακόμα και τις ΜΕΘ των στρατιωτικών νοσοκομείων είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε 900. 900, ενώ θα έπρεπε να είναι με βάση τα δικά του στοιχεία 2 με 2.500 για να πιάσουμε το μέσο όρο που είδατε τι σημαίνει μέσος όρος στην Ιταλία, στη Γαλλία και αλλού. Τρίτο στοιχείο, τεστ. Είπε η συνάδελφος πριν από τη ΣΥΡΟ για το μοριακό αναλυτή. Ξέρετε, αυτός ο μοριακός αναλυτής τη ΣΥΡΟ ήρθε στο δικό μας νοσοκομείο. Το λέμε γιατί. Γιατί αυτή τη στιγμή στο δικό μας νοσοκομείο, που ένας μοριακός αναλυτής που υπήρχε μέχρι τώρα ήταν, αν δεν κάνω λάθος, δωρεά από μια πολυεθνική και αυτός που πήρε από τη ΣΥΡΟ, είναι δύο μοριακοί αναλυτές οι οποίοι έχουν ως αποτέλεσμα ένα απλό τεστ, ένα απλό αντιδραστήριο να κάνει να δουλευτεί και να πάρει ο ασθενής αποτέλεσμα 48 τουλάχιστον ώρες, εκτός και αν γίνει ειδική μνήμα στο λιγοστό προσωπικό που δίνει τον καλύτερο του εαυτό να το βγάλει πιο γρήγορα γιατί είναι κάτι επίγον. Και αυτό το λέω για τους μοριακούς αναλυτές, γιατί πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλοί μοριακοί αναλυτές, υπάρχουν πάρα πολλών ειδών τεστ, αλλά η κάθε εταιρεία δουλεύει μόνο τα δικά της αντιδραστήρια. Άρα, εάν θέλεις έναν μοριακό αναλυτή από μια εταιρεία, τον οποίο μάλλον θα έχεις πληρώσει, τότε θα πρέπει εσαΐ να αγοράζεις τα αντιδραστήρια από αυτόν. Αυτό τα λέω γιατί. Βλέπετε ότι μπαίνει μέσα στο παιχνίδι της υγείας το θέμα του κόστους. Αυτό που ο κύριος Γεραπετρίτης το είπε πολύ εύστοχα με μια πρόταση πριν κάποιες μέρες. Τι είπε? Ότι τα μέτρα που παίρνουμε για τα σχολεία, τα μέτρα που παίρνουμε για τους σταθμούς, τα μέτρα που παίρνουμε για τα νοσοκομεία είναι αυτά που αντέχει η οικονομία.
πια οικονομία, μια οικονομία που δουλεύει για τους λίγους, άρα και μια υγεία που δεν έχει στο επίκεντρο τις ανάγκες τις λαϊκές και την ανάπτυξή τους και τις έκτακτες ανάγκες που υπάρχουν τώρα λόγω κορονοϊού, αλλά μια υγεία που θέλει τον κόσμο να έχει ένα πολύ χαμηλό επίπεδο και τα υγειονομικά, τα όποια υγειονομικά πρωτόκολλα να προσαρμόζονται στις ανάγκες των τουριστικών επιχειρηματιών, του ξενοδοχειακού κεφαλαίου, του μεταφορικού κεφαλαίου και άλλων συμφερόντων και σκοπιμοτήτων. Μάλιστα. Κύριε Φιλιππή, αναφέρατε πριν ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι ανύπαρκτη. Πόσο μάλλον σε όλη την χώρα, πόσο μάλλον στα νησιά. Στη Σάμο τώρα, το καλοκαίρι, άνοιξε ο τουρισμός. Η κυβέρνηση έδωσε το ελεύθερο και στα πλοία και στα αεροπλάνα να μεταφερθεί ο κόσμος για να προχωρήσει, να ανέβει, να κυκλοφορεί, σε πάση περιπτώσει, ο τουρισμός. Αντίστοιχα μέτρα όμως στον τομέα της υγείας, αλλά και γενικότερα, δεν ελήφθησαν. Είναι έτσι? Έτσι ακριβώς είναι. Δεν ελήφθη κανένα μέτρο. Τώρα, πριν σας απαντήσω σε αυτό, ένα σχόλιο για τους αναλυτές. Το νοσοκομείο της Σάμο έχει αναλυτή. Δεν έχει όμως τεστ. Όλη την περασμένη εβδομάδα δεν είχαμε ούτε ένα τεστ να κάνουμε για επίγον. Τα στέλνουμε στο Αττικό, το οποίο έρχονται μετά από δύο μέρες τα αποτελέσματα. Σήμερα που έφερε τεστ, δεν έχει κάποιο άλλο αναλώσιμο υλικό, τους λεγόμενους κλεούς. Λοιπόν, τι κι αν έχει αναλυτή. Ούτε μία δραχμή δεν έχει δοθεί, τουλάχιστον στο δικό μας νοσοκομείο εδώ στη Σάμο, για αυτή την υπόθεση. Χρηματοδότηση λόγω πανδημίας ούτε μία δραχμή. Και μας λένε προσοχή στα τεστ γιατί κοστίζουν 65 ευρώ. Θα τα στέλνουμε στο Αττικό που κοστίζουν 16 ευρώ. Επανέρχομαι στο ερώτημά σας. Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στο νησί της Σάμου είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Όχι μέτρα δεν πήρε, όχι δεν την αύξησε, όχι δεν την ενίσχυσε, αλλά είναι στην ίδια και χειρότερη κατάσταση. Γιατί όλη αυτή την περίοδο που μιλάμε, υπήρξαν πάλι οι συνάδελφοί μας που συνταξιοδοτήθηκαν, υπήρξαν άλλοι που τελείωσαν οι συμβάσεις και δεν μπόρεσαν να αντικατασταθούν άμεσα, γιατί έχουμε αυτό το φαινόμενο με τους υπηκουρικούς και κάθε λογή σύμβαση που υπάρχει. Τα δε περιφερειακά και αγροτικά ιατρία, ένας γιατρός θα φέρνει πόρτα την εβδομάδα 4-5 ιατρία, ένας αγροτικός γιατρός. Και μετά λένε γιατί δεν έρχονται οι αγροτικοί γιατροί σε νησιά, που δεν του καλύπτουν καν τα έξοδα μετακίνησης, τα καύσιμά του. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ξαναλέω, είναι ανύπαρκτη. Παρόλο που είχε επισκεψιμότητα το νησί, αφού άνοιξε ο τουρισμός, παρόλο που έχει πανεπιστήμιο με χιλιάδες φοιτητές, παρόλο που έχει χιλιάδες μετανάστες στο νησί και υπολειτουργεί ένα ιατρείο υποτυπώδης μέσα στο ΚΙΤ και όλοι εξυπηρετούνται από το νοσοκομείο και όλα αυτά τα χρόνια που μιλάμε για τις χιλιάδες μετανάστες που ζουν κάτι από άπειες συνθήκες που τους εγκλωβίζουν εδώ πέρα οι κυβερνήσεις, οι προηγούμενοι και οι σημερινοί παρά τη θέλησή τους, ας πούμε. Υπάρχουν τεράστιες ευθύνες για αυτό το ζήτημα. Ούτε με ένα άτομο δεν ενισχύθηκε ο δημόσιος τομέας υγείας στο νησί αυτό. Πιστεύω παρόμοια είναι και στα υπόλοιπα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Ούτε με ένα άτομο, ούτε με ένα γιατρό, ούτε με ένα νοσηλευτή επιπλέον. Δηλαδή και βεβαίως η χρηματοδότηση που είναι το Α και το Ω για να μπορέσεις να λειτουργήσεις και να μπορέσεις να βοηθήσεις τους ανθρώπους, να έχεις τα απαραίτητα υλικά υγειονομικά και όπως είπαμε τα μέσα ατομικής προστασίας που πιστεύω πως είναι πανελλαδικό, δεν υπάρχει γάντι στο νοσοκομείο. Το ανέφερε κάποιος συνάδελφος πριν, νομίζω ο Βρύσαλης. Δεν υπάρχει γάντι. Και μας λέει ο διπεάρχης, ο διοικητής της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας την Παρασκευή που είχε έρθει εδώ πέρα, λέει δεν είναι πανελλαδικό, αλλά είναι και πανευρωπαϊκό. Το έχουν μπλοκάρει οι εταιρείες. Το δημόσιο σύστημα υγείας, η υγειονομική, πώς θα προστατεύσουμε τον εαυτό μας, αλλά και τους ασθενείς μας. Και είναι ένα ερώτημα το ότι βρίσκονται και οι εργαζόμενοι και ο κόσμος, το έλεος των εταιριών για το αν υπάρχουν γάντια, μάσκες κτλ. Κύριε Βρύσαλη, με το όλο θέμα ανέδειξε αυτό που είπατε και πριν για τις εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων, που επίσης είναι ένα πρόβλημα. Επικουρική, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Μπροστά μας έχουμε στις 8 του μήνα, αν δεν κάνω λάθος, τίθεται το ζήτημα των ένταξης των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά, που δεν εντάσσονται όλοι. Κοιτάτε να δείτε. Και αυτό είναι ένα στοιχείο που υποδηλώνει το πώς αντιμετωπίζεται η υγεία, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, διαχρονικά σαν κόστος, τα δύο γεγονότα, αν θέλετε τα ατυχή που ήταν και στο Αττικό με την
με το, αυτό που είχε συνάδελφο η νοσηλεύτρια και εμάς στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στην αντίστοιχη ψυχιατρική κλινική, δηλώνουν, αν θέλετε, το χαρακτηριστικό που πλέον όλοι το ξέρανε και οι κυβερνήσεις όλες μας χτυπάνε το χέρι στην πλάτη όταν βρίσκονται σε αντίσκολα, ότι το επάγγελμά μας είναι βαρύ και αρθυγινό και προφανώς θα έπρεπε από χτες να έχει ενταχθεί. Αλλά επειδή η πολιτεία διαχρονικά θεωρεί κόστος τους εργαζόμενους στον χώρο της υγείας να τους εντάξει στα βαρέα και ανθυγινά, εν τούτης όλο αυτό το διάστημα, όλα αυτά τα χρόνια και κολλησιεργούσε και έβρισκε διάφορους αν θέλετε αιτίες για να μην προχωρήσει σε ένα δίκαιο αίτημα που αν θέλετε είναι και πλέον είναι αυταπόδεικτο ότι πρέπει να γίνει αυτή η ένταξη. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι αυτό που ρωτήσατε, ότι οι εργασιακές σχέσεις πλέον στα νοσοκομεία και σε όλο το δημόσιο τείνουν να γίνουν με τους ελαστικά εργαζόμενους. Μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 700 εργαζόμενοι είναι με ελαστικές εργασιακές σχέσεις. Το μισθολογικό κόστος, όπως αρέσκονται να λέγεται από τις δικές και από τις κυβερνήσεις, είναι πάνω από 10 εκατομμύρια. Αυτό το κόστος, συσσαγωγικά λέω κόστος, το πληρώνουν τα ίδια τα νοσοκομεία. Με αυτόν τον τρόπο σπρώχνονται τα νοσοκομεία και με τη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης και από την αναζήτηση των πελατών, είτε μέσω από τα ασφαλιστικά ταμεία έμεσα, είτε άμεσα από τις τσέπες των ασθενών, να καλύψουν αυτό το κενό. Και ήδη εμείς, αν θέλετε, είναι και από τα νοσοκομεία αυτά που έχουν προωθήσει την ιδιωτική απογευματινή λειτουργία, ένα μεγάλο κομμάτι από το μεσημέρι και μετά είναι ιδιωτικό. Δηλαδή πληρώνονται ειδικά τα εργαστηριακά κομμάτια των επεμβατικών πράξεων με ποσοστά, οι ίδιοι εργαζόμενοι πληρώνονται με ποσοστά, άρα πάμε σε ένα νοσοκομείο που είναι επιχείρηση, με τους ασθενείς πελάτες και βεβαίως με τους εργαζόμενους ελαστικά και φτηνούς. Μια παρατήρηση θέλω να κάνω, επειδή άκουσα τους συναδέλφους με τους μοριακούς αναλυτές. Εδώ δεν είναι μόνο, αν θέλετε, αυτό το μπάχαλο που δεν είναι μπάχαλο της μεταφοράς του μοριακού αναλυτή από τη Σάμο σε άλλο αυσοατικό. Εδώ εμάς νοσοκομείο αναφοράς, πανεπιστημιακό νοσοκομείο, δεν έχει μοριακό αναλυτή. Εδώ είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή, ακριβώς γιατί δίπλα στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο είναι το πανεπιστήμιο, που κατά φημολογία είναι δημόσιο, που έχει ένα ιολογικό εργαστήριο, που το δημόσιο νοσοκομείο, το πανεπιστημιακό νοσοκομείο, πληρώνει 30 ευρώ το κάθε τεστ και 12 ευρώ όταν το στέλνει πάνω στην Αθήνα. Και στο ερώτημα που κάναμε στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια, γιατί όλο αυτό το τρίμηνο, τετράμηνο δεν αξιοποιήθηκε ο χρόνος και ο χώρος να φτιαχτεί ένα τέτοιο εργαστήριο, ο ένας μας παρέπεμπε στον άλλον. Είναι συνειδητή πολιτική επιλογή να σπρώχνεται τα νοσοκομεία να πληρώνουν για δραστηριότητες που τα ίδια θα μπορούσαν να είχαν αναπτύξει και βεβαίως οι υποδομές να παραμένανε και σε ενδεχόμενη μελλοντική επιδημία. Γιατί οι επιστήμονες μιλάνε ότι οι επιδημίες δεν εμφανιστήκαν τώρα με τον κορονοϊό. Υπήρχαν και τα προηγούμενα χρόνια και θα εμφανιστούν και άλλες. Άρα η προετοιμασία ενός δημόσιου συστήματος υγεία πρέπει να έχει πρωταρχικό σκοπό τις υποδομές. Οι υποδομές δεν υπάρχουν. Και είναι υποδομές κομμένες και ραμμένες, αν θέλετε, μόνο στη λογική του μικρότερου κόστους. Εδώ υπήρχε κλινική που επί της ουσίας ήταν κλινική λοιμόξεων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και ποτέ δεν λειτουργήσε. Μονάδα αυξημένης φροντίδας ποτέ δεν είχε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Και περιπτώσεις νοσοκομείων που είχαν κλείσει την περίοδο των μνημονίων. Σε όλη την Ελλάδα. Βεβαίως που είναι πολύ πιο τραγικές οι καταστάσεις, αλλά θέλω να πω δηλαδή από ένα σύνολο παραδειγμάτων ο καθένας στον χώρο του αντιλαμβάνεται σήμερα ότι αυτά που λέει η κυβέρνηση και βεβαίως πολύ παραπάνω ο κόσμος πρέπει στα νοσοκομεία και δεν μπορεί να ξεπεριθεί ότι άλλα βλέπει τηλεοπτικά και άλλα ζει πραγματικά. Και αυτή την εμπειρία, εμείς λέμε, η μαχόμενη υγειονομική πρέπει να πάρει υπόψη του ο κόσμος. Και ιδιαίτερα τώρα που ανοίγουν τα σχολεία, τώρα που ανοίγουν οι παιδικοί σταθμοί, τώρα που πάνε οι φοιτητές, θα πάνε στις πόλεις, θα πρέπει το μαχόμενο κίνημα της νεολαίας, των εργαζομένων, θα πρέπει αυτά τα μέτρα προστασίας τους να είναι στην προμετωπίδα του αγώνα. Δηλαδή, δεν νοείται υγειονομικός σήμερα, που λέμε, μιλάμε στον χώρο μας, να μην κάνει τα τεστ του κορονοϊού. Όχι μόνο όταν γυρνάει στην άδεια που και αυτό έγινε μισό κουτσό και στραβό, αλλά βεβαίως να είναι μια συνεχή διαδικασία συστηματική, γιατί δεν είναι η άδεια που μας δημιουργεί πρόβλημα του κορονοϊού. Ο χώρος εργασίας μας είναι αυτός που είναι ανθυγινός και επικίνδυνος. Είναι ακόμα μια πλευρά που η κυβέρνηση συνειδητά την πάει
στην άκρη, ακριβώς για να περάσει αυτό που είπε ο συνάδελφος ο Συνέρης, ότι είναι ατομική ευθύνη. Συμπλήρωσε ένα χαρτί σε εμάς, αυτό έγινε. Και αν θέλεις, αν εσύ αυτοαξιολογήσει ότι πρέπει να κάνεις το τεστ, καλώς. Αν πάλι εσύ φοβάσαι ή δεν αυτοαξιολογήσει ότι ήρθες από αυτή, πάλι καλώς. Όλα καλώς είναι. Και ένα τελευταίο παράδειγμα, ήρθε συνάδελφός μας από το εξωτερικό και η κατεύθυνση που της δώσανε δεν είναι να κάνει το τεστ του κορονοϊού μετά από άδεια. Κάτσε 2 εβδομάδες καραντίνα και έλα μετά στη δουλειά. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι σήμερα το πλαίσιο που βιώνουμε καθημερινά. Αυτή είναι η εύκολη λύση για τους εργαζόμενους, όχι βέβαια για τους εργαζόμενους, γιατί μια σειρά προβλήματα προκύπτουν και από αυτό και τα βλέπουμε καθημερινά με μια σειρά παραδείγματα. Και γι' αυτό θα προχωρήσουμε εμείς σε κινητοποίηση την 5η σε στάση εργασίας 1-3 στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, να αναδείξουμε αυτά τα ζητήματα της έλλειψης υλικών, υποδομών και την ένταξή μας στα βαρέα και για την κοινά, γιατί το επόμενο διάστημα πάνω από 200 εργαζόμενοι συμβασιούχοι πρόκειται να απολυθούν. Και εδώ η κυβέρνηση έχει ανοίξει δρόμους για τις απολύσεις, άσχετα τι λέει για παρατάσεις και όλα αυτά. Μάλιστα. Κυρία Σημεωνίδου, να έρθω σε εσάς. Η κατάσταση μονάδας εντατικής θεραπείας υπάρχουν στο νοσοκομείο της Ήρου, κρεβάτια ΜΕΘ. Όχι, βέβαια. Κρεβάτια ΜΕΘ νομίζω δεν υπάρχει σε κανένα από τα νησιά των Κυκλάδων. Μόνο στο Γενικό Νοσοκομείο της Ήρου υπάρχει μονάδα αυξημένης φροντίδας και όχι εντατικής θεραπείας. Η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλές φορές συζητώντας και με συναδέλφους και με κατοίκους και στη Σύρο και στα γύρω νησιά, έχουμε την αίσθηση ότι οι Κυκλάδες και γενικά όσοι κατοικούν στα νησιά αισθάνονται πολλές φορές πολίτες β' κατηγορίας. Έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη κυβερνητική καμπάνια για το άνοιγμα του τουρισμού και για να μπορέσει να εξυπηρετήσει συμφέροντα μεγαλοξενοδόχων, μεγαλοεπιχειρηματιών του κλάδου. Δεν υπήρξε όμως κανένα σχεδιασμός και καμία πρόβλεψη τι θα γίνει σε περίπτωση που μια πολύ μεγάλη περιοχή της Ελλάδας, όπως είναι τα νησιά, που δεν είχε κρούσματα το προηγούμενο διάστημα και εξαιτίας της φύσης των νησιών, με το lockdown ήταν ελάχιστα τα κρούσματα που υπήρχαν στα νησιά. Αν τι θα γίνει σε περίπτωση που υπάρχει διασπορά, όπως και έγινε. Όταν είχαμε και την ομολογία εκ μέρους της κυβέρνησης από την αρχή της πανδημίας ότι δεν πρέπει να εξαπλωθεί η πανδημία γιατί δεν θα αντέξει το δημόσιο σύστημα. Ναι, και παρότι υπήρχε αυτή η ομολογία και η εικόνα ότι δεν αντέχει το δημόσιο σύστημα, βλέπουμε μέχρι τώρα να μην έχει συμβεί τίποτα. Σας λέω λοιπόν ότι αυτό το διάστημα, πόσο εγώ μπορώ να γνωρίζω, η διασπορά είναι μεγάλη σε Πάρο, Νάξο, σε Μύκονο, σε Τίνο, σε Σύρο. Σε πολλά νησιά των Κυκλάδων υπάρχουν θετικά κρούσματα αυξημένα σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Τα κέντρα υγείας των νησιών είναι πλήρως υποστελεχωμένα, πλήρως υποβαθμισμένα όσον αφορά το ρόλο που θα μπορούσε να παίξει η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Υπάρχουν κρούσματα σε δημόσιες υπηρεσίες, όπως είναι η αστυνομία, όπως είναι το λιμενικό, σε διάφορα νησιά, σε εργασιακούς χώρους, όπως είναι δήμοι, όπως είναι άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Εκεί δηλαδή και μεγάλος αριθμός εργαζομένων υπάρχουν και πολλοί πολίτες εξυπηρετούνται, μεγάλος αριθμός πολιτών εξυπηρετούνται. Και αυτή τη στιγμή στα νησιά υπάρχει φοβερό πρόβλημα ακόμα και στο να μπορούν οι εργαζόμενοι αυτών των υπηρεσιών, οι πολίτες των νησιών, να γνωρίζουν εγκαίρως, εάν είναι θετικοί ή αρνητικοί, πόσο μάλλον να μπορέσουν με ασφάλεια να έχουν παροχές υγείας που θα εξασφαλίσουν την υγεία τους, πολύ απλά. Πάρα πολύ απλά. Οπότε, ουσιαστικά φάνηκε, αποδείχθηκε ότι η αίτηση τους ήταν να προσαρμόσουν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα γύρω από τις επιταγές των μεγαλοξενοδόχων και των επιχειρηματιών του τουρισμού, αφήνοντας πραγματικά τους πολίτες των νησιών απροστάτευτους απέναντι στην πανδημία. Αυτό εμείς το ζούμε καθημερινά και στη Σύρο και στα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων. Και τελειώνοντας, επειδή όλοι οι συνάδελφοι αναφέρθηκαν στο ζήτημα των μοριακών αναλυτών,
Και εγώ έχω να πω, ξέροντας την κατάσταση, γιατί τη χάνει να γνωρίζω και τι συμβαίνει στο Αττικό όσον αφορά τους αναλυτές και την έλλειψη προσωπικού που υπάρχει εκεί, γιατί έχω στενή επικοινωνία με τους συναδέλφους εκεί πέρα. Αυτό το οποίο δεν παραδέχονται επισήμως όσον αφορά τη σύμπραξη και την εισρωή ιδιωτών στη δημόσια υγεία, όσον αφορά τους εργαστηριακούς ελέγχους, είναι πλέον μια πραγματικότητα. Η πλειοψηφία των μοριακών αναλυτών είναι μετά από δωρεές εταιριών μεγάλων. Τα αντιδραστήρια αγοράζονται από ιδιώτες. Πολύ μικρό ποσοστό του κόστους έχει αναλάβει η κυβέρνηση για να καλύψει τα νοσοκομεία με αντιδραστήρια. Γι' αυτό και βλέπουμε αυτή την εικόνα να μεταφέρονται αναλυτές από νησί σε νησί, από περιοχή σε περιοχή. Για παράδειγμα, από ό,τι ξέρω και από το υπογράφιο στη Θεσσαλονίκη, μεταφέρθηκε ένας αναλυτής στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης. Γιατί ψάχνουμε να βρούμε ποιος αναλυτής έχει αυτή τη στιγμή διαθέσιμα δωρεάν τεστ, δωρεάν αντιδραστήρια. Ας το πάμε εκεί που αυτή τη στιγμή υπάρχει αυξημένη ανάγκη. Τι θα γίνει όταν τελειώσουν αυτά τα αντιδραστήρια? Θα ελπίσουμε σε μια άλλη δωρεά ιδιωτών. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέτε. Κύριε Σιδέρη, κλείνοντας, η σύμπραξη αυτό δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που ακούσαμε τώρα, καλά κρατεί σε αυτό το τομέα. Το θέμα είναι ότι από την πρώτη στιγμή της πανδημίας επίσης έγιναν κινητοποιήσεις από τους υγειονομικούς που αγκαλιάστηκαν και από τον κόσμο για την ενίσχυση του δημόσιου τομέα. Ένα αίτημα που το ταξικό κίνημα βέβαια έβαζε χρόνια, το διεκδικούσε, όχι τώρα. Για ποιους λόγους πρέπει να συνεχιστεί αυτός ο αγώνας, με δεδομένο ότι ο ιδιωτικός τομέας είναι κυρίαρχος στο χώρο. Όχι μόνο στην Ελλάδα φυσικά, αλλά και παγκοσμίως. Εμείς λέμε ότι ο αγώνας αυτός πρέπει να συνεχιστεί, γιατί δεν μπορεί σήμερα κανένας άνθρωπος στον 21ο αιώνα να σκέφτεται μόνο απλά να τη γλιτώσει, να περάσει όσο το δυνατόν, ξέρετε, καλύτερα μια κατάσταση η οποία όμως δεν αντιστοιχεί με αυτά που παράγει ο ίδιος σήμερα. Αυτό γιατί το λέμε? Γιατί ακόμα και την κυβέρνηση που μιλάει όλη μέρα και όλη νύχτα, αν έχετε δει το νέο προπαγανδιστικό στυλ, θα το ξαναλλάξει βέβαια, είναι η επιστροφή στην κανονικότητα. Ναι. Τι σήμαινε όμως κανονικότητα και επιστροφή στην κανονικότητα στην υγεία? Θυμίζω ότι σήμαινε ράτζα, θυμίζω ότι σήμαιναν πολυήμερες αναμονές, πολύμηνες αναμονές, είπαν οι συνάδελφοι, διάφορα επιχειρήματα και ένα νοσοκομείο. Σήμαινε συνοσηρότητα που έτρεχε, που στο όνομα του κορονοϊού περίμενε. Θυμίζω ότι τη συζήτηση τεράστια έγινε με τους εμφραγματίες, τους καρδιοπαθείς, τους καρδιαγγειακούς ασθενείς που δεν πήγαιναν στα νοσοκομεία, εμφραγματίες άνθρωποι. Θυμίζω ότι η κανονικότητα σήμαινε και σημαίνει να δουλεύουν τα χειρουργεία στο 50% από αυτό που θα μπορούσαν να δουλέψουν και άλλα πολλά. Εμείς λοιπόν λέμε ότι ο κόσμος πρέπει να σκεφτεί τι υγεία δικαιούνται με βάση αυτά που παράγει και με βάση τα άλματα της επιστήμης και της τεχνολογίας. Γιατί ξέρετε, έχουμε ένα πολύ μεγάλο μέτωπο με την κυβέρνηση και θα συνεχίσουμε να το έχουμε, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και μέτωπο με αυτές τις σκοταδιστικές αντιλήψεις που κυκλοφορούν, οι οποίες τροφοδοτούνται άθελα ή θελημένα από την κυβέρνηση με διάφορους, ξέρετε, αρνητές του κορονοϊού και διάφορους άλλους τέτοιους τύπους, ότι δεν υπάρχει τίποτα και ότι όλα τα κάνουν για να μας βάλουν μια σφραγίδα στο κουτελό. Που ξέρετε, αυτοί οι αντιεπιστημονισμοί δεν μπορούν να ταυτιστούν με τους μαχόμενους υγειονομικούς, με το κίνημα, με τους αγώνες του κόσμου, αλλά ταυτόχρονα και με τα επιστημονικά δεδομένα, τα οποία μας δείχνουν ότι σήμερα μπορούμε να έχουμε μια άλλου τύπου υγεία. Και για να είμαι σαφής και σύντομος, εννοούμε ότι τώρα, αύριο, άμεσα πρέπει να αναπτυχθεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Όχι για να αποσυμφορηθούν μόνο τα νοσοκομεία, αυτή είναι μία πλευρά, αλλά γιατί θα μπορούσαν να συμβάλλουν στα χρόνια νοσήματα, σε μια σειρά εξετάσεις. Για να αποφύγουμε αυτό το φαινόμενο που έλεγαν πριν πάρα πολλοί συνάδελφοι, ένα νοσοκομείο να μετατρέπεται σε κόρονο νοσοκομείο και όλα τα άλλα να πηγαίνουν περίπατε, ενώ δεν σταμάτησαν να υπάρχουν. Δεύτερον, να επιταχθεί, και το φωνάζουμε από την πρώτη μέρα, ο ιδιωτικός τομέας. Ειδικά αυτό το παράδειγμα με τους μοριακούς αναλυτές και τα τεστ είναι χαρακτηριστικό για το ότι πρέπει να επιταχθούν τα διαγνωστικά μεγάλα εργαστήρια ή μεγάλες πολυεθνικές αλυσίδες, οι οποίες ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια. Δεν υπάρχει γειτονιά που δεν έχει διαγνωστικό ο καθένας 100, 200, 300 μέτρα από το σπίτι.
και μαζί με αυτά να διεκδικήσει ο κόσμος να πάει περίπατο η υπόθεση κέρδους στην υγεία και να αναπτυχθεί ένα αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας, κεντρικά σχεδιασμένο, πανεθνικά σχεδιασμένο, και τότε θα δούμε ότι οι υγειονομικοί όχι απλά είναι λίγοι, είναι πολύ λιγότεροι από αυτούς που χρειάζονται, αλλά ένα τέτοιο σύστημα υγείας μπορεί, έχοντας το επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, να καλύψει και αυτές τις ανάγκες τις έκτακτες, αλλά και τις μόνιμες που υπάρχουν. Ξαναλέω, το μάτι μας δηλαδή πρέπει να είναι στραμμένο στις ανάγκες της εποχής και όχι μόνο στις ανάγκες της στιγμής. Μάλιστα. Κύριε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και για τη συζήτηση που κάναμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.